Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάνω σας δείξω πως μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο δείγμα σε σάρπα. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς ερχάριστε να τη φτιάξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάξετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός μας είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πατάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σε όλα τα κανάλια με υπότιτλους. Για το συγκεκριμένο σχέδιο σάρπας θα πρέπει να πάτε και να κάνετε 67 αλυσίδες. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πολλαπλάσιο του 11 συν 1. Αν το θέλετε μεγαλύτερο, απλά παίζει ρόλο και το νήμα το οποίο θα βάλετε πάνω. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε μαζί. Ό,τι απορίες έχετε με βρίσκετε στο TikTok για να σας λύσω. Πάμε να αρχίσουμε κορίτσα το δείγμα για την εσάρπα. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πολλαπλάσιο του 11 συν 1. Που πάω να πει ότι θα πάω να πάρω την κλωστή μου, θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω κόμπο. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω αλυσίδες. Εγώ θα πάω να κάνω αυτή τη στιγμή 23 αλυσίδες. Θα παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. 1, 2, 3, πάω να κάνω και τις άλλες 20 ώστε να σας πω τη συνέχεια. Έχω κάνει τις 23 μου αλυσίδες, θα κάνω 3 ακόμα, 2 και 1, 3, θα πάρω κλωστή και θα φέρεσω 1, 2, 3, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3 και 1, 4, θα πάρω κλωστή και θα φέρεσω 1, 2, 3 και 1, 4 αλυσίδες, θα πάω στην πέμπτη, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή και 1, 2, 3, 4 αλυσίδες αφήσω, θα πάω στην πέμπτη, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανή μου αλυσίδα, θα βάλω πάλι μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε να κάνουμε πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3 και 1, 4. Θα πάρω κλωστή και θα αφαιρέσω 1, 2, 3, 4. Θα πάω στην πέμπτη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνω από εδώ μέχρι να τελειώσει τη σειρά. Που σημαίνει ότι θα πάω να κάνω 4 αλυσίδες, 1, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα μετρήσω 1, 2, 3, 4, θα πω στην πέμπτη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις άλλες μου δύο θηλιές, σχηματίσα το ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στην τελευταία μου αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και θα πάω να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω εδώ στο δεύτερο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες μου δύο. Στη συνέχεια, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και θα πάρουμε κλωστή και θα πάμε σε αυτό το σημείο και θα κάνουμε ποδαράκια. Συγκεκριμένα θα κάνουμε 7. Θα παίρνουμε κλωστή, θα πατάμε επάνω στο ποδαράκι, θα τραβάμε και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω και το δεύτερο μου ποδαράκι, κλείνοντας τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. 2, 3, 4, 5, 6 και άλλο ένα ποδαράκι, 7. Τώρα θα πρέπει να περάσω σε αυτό εδώ το ποδαράκι. Και για να το περάσω θα κάνω 3 αλυσίδες. 1, 2 και 1, 3. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ πάνω σε αυτό το ποδαράκι
και θα κάνω 7 ποδαράκια. Δηλαδή, ό,τι έκανα εδώ. Πάω να κάνω εγώ τα 7 μου ποδαράκια για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα και σε αυτό μου το σημείο τα 7 ποδαράκια. Θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ πάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα που έχω τις αλυσίδες. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Βλέπετε, θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και συνεχίζουμε να κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Να παίρνουμε κλωστή, να πατάμε πάνω στο ποδαράκι, να τραβάμε την κλωστή μας και να σχηματίζουμε ποδαράκι. Παίρνοντας κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες μου 2. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή και θα πάω στο πρώτο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Παίρνοντας κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές και τις άλλες 2. Θα πάρω κλωστή και στο τρίτο ποδαράκι θα κάνω το ίδιο. Δηλαδή, στα 3 πρώτα ποδαράκια που συναντάω, θα πατήσω από μία φορά επάνω τους, ώστε να έχω ένα ποδαράκι επάνω. Τώρα, στο 4ο ποδαράκι θα πάρω κλωστή και θα πατήσω 2 φορές. Γιατί θέλω να κάνω το σχέδιό μου. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στα 3 επόμενα ποδαράκια, θα κάνω από ένα ποδαράκι. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω πρώτη μου θηλιά, δεύτερη κάνοντας ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ στο διπλάνο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο τελευταίο, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, τώρα μία. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ, θέλω να μου το κάνετε από εδώ μέχρι εδώ που είναι το ποδαράκι. Και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα και την άλλη μου μεριά. Τώρα, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό εδώ, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και γυρίζοντας το πλεκτό μου θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές και τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 3 μου τις θηλιές και μετά θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου 2. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές μόνο. Τώρα, θα αφήσω 1, 2 ποδαράκια, θα πάω στο τρίτο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 μου θηλιές και μετά θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου 2. Στη συνέχεια, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ στο ποδαράκι που έκανα το ίδιο το ποδαράκι, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω και τις 3 μαζί μου τις θηλιές, να τις κλείσω και μετά θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου 2. Βλέπετε, έχει σχηματιστεί το λουλούδι που μοιάζει σαν τουλίπα. Τώρα, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα περάσω εδώ απέναντι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, στο διπλάνο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα πάω και στο τρίτο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 3 μου τις θηλιές μαζί και μετά θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες 2. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ,
θέλω να μου το κάνετε από εδώ μέχρι να τελειώσει η σειρά σας ακριβώς εδώ που είναι το ποδαράκι. Και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπετε ότι έκανε σε αυτό το σημείο το έχω κάνει και εδώ, που σημαίνει ότι θα πάω τώρα να κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και πάμε να κάνουμε την πρώτη μου σειρά. Ακριβώς εδώ. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα βάλω αυτά εδώ τα δύο ποδαράκια έτσι όπως τα έχω εδώ. Θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ που έκλεισα και τα τρία ποδαράκια μαζί. Θα βάλω δηλαδή το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο κέντρο που ένωσα τα δύο ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, βλέπετε, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω εδώ που ένωσα τα τρία ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα που ένωσα πάλι, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Και τώρα ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ θέλω να μου το κάνετε από εδώ μέχρι το τέλος της σειράς. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεκτό μου και πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, θα πάρουμε κλωστή στο βελονάκι και θα πάμε εδώ που έχω το ποδαράκι και θα πάμε να κάνω 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και ένα 7. Βλέπετε. Στη συνέχεια 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ απέναντι στο άλλο ποδαράκι και θα κάνω και εκεί 7 ποδαράκια. Με λίγα λόγια επαναλαμβάνουμε την δεύτερη μας σειρά και το σχέδιό μας από εδώ και πάνω είναι επαναλαμβανόμενο. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη μας σειρά. Αυτές είναι οι 5 σειρές που θα επαναλάβουμε. 2, 3, 4, 5. Για να το φτάσουμε στο ύψος που θέλουμε. Πάω εγώ να κάνω άλλη μία φορά το λουλούδι για να το δείτε. Κορίτσια, βλέπετε, έτοιμο το δείγμα μας. Από εδώ και πάνω, όπως σας είπα, το σχέδιο είναι επαναλαμβανόμενο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο μέσα από ένα από τα 4 κανάλια. Γεια σας!